συμβολική κίνηση. Κρεμάμε το πανό μας έξω από το ΙΚΑ, από το χώρο που, όπως είπαμε και πριν, ο Δήμος παλαιότερα είχε παραχωρήσει οικόπεδο, στο οποίο θα μπορούσε να έχει στεγάσει άλλες ανάγκες του, βάζοντας μπροστά την υγεία του λαού. Παραχώρησε λοιπόν το οικόπεδο αυτό με ένα και μόνο στόχο: να πραγματοποιηθεί μια δομή υγείας για την πόλη, και όντως πραγματοποιήθηκε. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι από τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί διαχρονικά είναι ένα κτίριο φάντασμα. Ένα κτίριο που θα έπρεπε να είναι γεμάτο με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, και το έχουμε ζήσει σε τέτοιες εποχές. Σήμερα οι γιατροί δεν είναι για να τους μετράμε ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κλιμακώνουμε τη δράση μας όμως, δεν σταματάμε εδώ, παρά το γεγονός ότι σήμερα τελειώσαμε την κινητοποίησή μας. Κλιμακώνουμε το επόμενο διάστημα. Θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί έξω από το Υπουργείο Υγείας, έξω από την περιφέρεια, για να διεκδικήσουμε να σταματήσει η χωματερή, έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών την Δευτέρα, μεθαύριο, για να διεκδικήσουμε να δοθεί κρατική χρηματοδότηση και να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι στο Δήμο, για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες των Δημοτών. Κλιμακώνουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Φορείς, σύλλογοι, σωματεία και ο Δήμος μαζί, όλος ο λαός μαζί ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μια φωνή και μια γροθιά. Να είστε καλά.